Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε για ακόμη ένα βράδυ Δευτέρας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εκπομπή πρώτος σκόρερ στο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του NSTV. Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο του σταθμού. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Τα ξαναλέμε και πάλι μετά από μία εβδομάδα μιλώντας αρκετά στην προηγούμενη εκπομπή για την εθνική ομάδα και για τα δεδομένα που υπήρχαν εκείνη την στιγμή, το παιχνίδι που ερχόταν με τη Γαλλία, που αποδείχθηκε πολύ μεγάλο παιχνίδι, παρά το γεγονός πως δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον. 2-2 με την εθνική μας ομάδα να πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση και να κοιτάζει στα μάτια τους παγκόσμιους πρωταθλητές του 2018 και δευτεραθλητές κόσμου το 2022. Η εθνική, όπως είναι γνωστό, θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στα τελικά του Euro του 24 μέσω των μπαράζ του Μαρτίου, των μπαράζ του Nations League, παίζοντας με Καζακστάν αρχικά την πρόκριση και στη συνέχεια, εάν περάσει, με τον νικητή του Γεωργία Λουξεμβούργου. Επομένως, τα σπουδαία έρχονται εκεί στα τέλη Μαρτίου, 21 και 26 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, τα παιχνίδια για την εθνική μας ομάδα που κυνηγάει να βρεθεί στα τελικά μεγάλης οργάνωσης ξανά μετά από 10 χρόνια. Πάντως, παρά το γεγονός ότι αυτό το παιχνίδι δεν είχε βαθμολογική σημασία, έκλεισε με πολύ θετικό πρόσημο την πορεία της σε αυτόν τον προγραμματικό όμιλο η Εθνική. Ξαναλέω, έπαιξε στα ίσια τους Γάλλους. Γενικότερα προσπάθησε μέχρι τα τελευταία παιχνίδια να διεκδικήσει πρόκριση από Ολλανδία κυρίως και Γαλλία και πάει με ανεβασμένη ψυχολογία στα σημαντικά παιχνίδια του Μαρτίου. Τώρα, να γυρίσουμε στα των συλλόγων, καθώς επέστρεψε η δράση σε συλλογικό επίπεδο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Είχαμε ξανά παιχνίδια για το ελληνικό πρωτάθλημα, είχαμε ξανά παιχνίδια και κάποια σπουδαία ντέρμπι μάλιστα για τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αυτή την εβδομάδα που διανύουμε έχουμε αγώνες για το Champions League και για το Europa League και για το Conference League, φυσικά αγώνες για τα ευρωπαϊκά κύπελα, την πέμπτη αγωνιστική των ομίλων και μάλιστα πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια, γιατί γενικότερα βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο της πρώτης φάσης. Κάποιες ομάδες γνωρίζουν ήδη ότι είναι στην επόμενη φάση, την knockout φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Κάποιες άλλες ακόμη διεκδικούν πρόκριση και φυσικά έρχονται και πάλι 4 σπουδαία παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες την Πέμπτη για Conference και Europa League, τα οποία θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Πάμε λίγο όμως να δούμε πρώτα τι έγινε στην 12η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, της Super League, όπου είχαμε νίκες για 3 από τις 4 ομάδες του Top 4 και ήττα για την πρωτοπόρο ομάδα του πρωταθλήματος, τον Παναθηναϊκό, ήττα στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη με 2-0, που ήταν και το τελευταίο χρονικά παιχνίδι και θα το πάρουμε αντίστροφα, με αυτό θα ξεκινήσουμε. Ο Άρης, ίσως για πρώτη φορά, για θετικό λόγο, ήταν το αντικείμενο συζήτησης σε αυτή την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Μια ομάδα η οποία εγκλώβησε ουσιαστικά τον Παναθηναϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης με το παιχνίδι της, με τον Άκη Μάντζιο να κερδίζει την μάχη των πάγκων απέναντι στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ένας Άρης που κατάφερε να εξουδετερώσει τα ατού του Παναθηναϊκού στο γήπεδό του. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε ψηλά, είχε γενικά ο Γιοβάνοβιτς την ομάδα του στημένη ψηλά, επομένως ο Άρης ήθελε αυτό να το φέρει υπέρ του, θέλοντας να χτυπήσει στον ευνηδιασμό, να χτυπήσει στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού, αν είναι δυνατό, χωρίς να κρατήσει πολύ την μπάλα στα πόδια του. Και το κατάφερε βέβαια. Για να έρθει η νίκη χρειάστηκε να συντελέσουν πολλοί παράγοντες και ένας από αυτούς φυσικά είναι και το μεγάλο λάθος, το πολύ σοβαρό λάθος του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, του Μπρινιόλη, στη φάση του πρώτου γκολ του Άρη, 43, στη φάση του γκολ του Μωρόν. Βέβαια, εκεί πρέπει να πιστώσουμε και το πείσμα του Μωρόν να κυνηγήσει αυτή τη φάση, προβλέποντας το λάθος του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Ο Μωρόν, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, έχοντας 7 τέρματα να πούμε. Αυτό ήταν το 7ο του γκολ στο πρωτάθλημα και είναι στην κορυφή. Το γκολ αυτό του Άρη, το πρώτο, ήρθε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο κιόλας για το παιχνίδι, στο 43, λίγο πριν οι ομάδες πάνε στα αποδυτήρια. Επομένως, ο Άρης πήρε και ψυχολογία για την συνέχεια. Και το δεύτερο γκολ για τον Άρη ήρθε από τον Μενέντεθ, που ήταν το
πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Ένας Άρης πάρα πολύ καλός στο γήπεδο και βέβαια πρέπει να αναλογιστούμε και με ποια ομάδα έπαιζε, ποιος ήταν ο αντίπαλος, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όπως είπαμε είναι ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, συνεχίζει να είναι ακόμα και μετά την ήττα του στην Θεσσαλονίκη. Ο Παναθηναϊκός που θυμίζω ότι έχει πάρει και το παιχνίδι στα χαρτιά υπέρ του κόντρα στον Ολυμπιακό προς το παρόν, και λέω προς το παρόν γιατί ο Ολυμπιακός, όπως έχει γίνει γνωστό, θα προσφύγει και στο ανώτατο ευρωπαϊκό δικαστήριο, το ΚΑΣ, για να δούμε τελικά ποια θα είναι η μοίρα αυτού του παιχνιδιού. Για την ώρα όμως ο Παναθηναϊκός έχει 28 βαθμούς και έμεινε στους 28 μετά την ήττα στο Βικελίδης. Και ο Ολυμπιακός ΑΕΚ ακολουθούν 27 και ο ΠΑΟΚ πιο πίσω με 26. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη στην κορυφή, στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Όπως γινόταν και πέρσι, φαίνεται ότι έχουμε και πάλι ένα πρωτάθλημα των τεσσάρων. Φαίνεται ότι θα έχουμε και πάλι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μέχρι το φινάλε. Όμως για τον Άρη, επειδή ξεκινήσαμε να λέμε για τον Άρη, ήταν πάρα πολύ σημαντικό το τρίποντο αυτό, όχι μόνο επειδή ήρθε απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά επειδή είναι μια νίκη και που του δίνει ψυχολογία για τη συνέχεια, γιατί ο Άρης ξεκίνησε με αστάθεια τη σεζόν, υπήρχε και αλλαγή προπονητή. Αλλά είναι και ένα τρίποντο που τον εδραιώνει στην πεντάδα. Είναι αυτή τη στιγμή στους 20 βαθμούς, το συν 4 από τη Λαμία που είναι έκτη. Και μπορεί να χτίσει πάνω σε αυτό το αποτέλεσμα για την συνέχεια. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ που έπαιζε και αυτή εχθές πέρασε από τα Γιάννενα, πέρασε από μια δύσκολη έδρα, νικώντας 1-0 με ένα γκολ που μπήκε πολύ νωρίς. Το παιχνίδι κρίθηκε από ένα γκολ πολύ νωρίς του Τσούμπερ στο 7. Για μια ακόμη φορά έχασε πολλές ευκαιρίες η ΑΕΚ. Δεν είναι κάτι που το βλέπουμε πρώτη φορά. Έχει πληρώσει μέσα στην σεζόν η ΑΕΚ το γεγονός ότι χάνει αρκετές ευκαιρίες. Για μια ακόμη φορά δεν είχε ο Αλμέδα στη διάθεσή του τους δύο βασικούς του center four, τον Λιβάη Γκαρσία και τον Αραούχο, με αποτέλεσμα να ξαναπαίξει ο Στίβεν Τσούμπερ αυτό το ρόλο του ψευτού εννιαριού. Τον υπηρετεί βέβαια αρκετά ικανοποιητικά ο Τσούμπερ. Είναι αυτός που σκόραρε άλλωστε και το μοναδικό γκολ της ΑΕΚ. Έχει ξαναπαίξει αυτή τη θέση, αλλά όπως γνωρίζουμε και όπως έχουμε ξαναπεί, δεν είναι το καθαρό αιμοφόρ στο σχέδιο έτσι κι αλλιώς του Αλμέιδα. Δεν ήταν να χρησιμοποιεί τον Τσούμπερ σε θέση σεντερφόρ. Απλά τα προβλήματα, τα πανωτά του Λιβάη Γκαρσία και του Αραούχο έχουν προκρίνει αυτή τη λύση του Τσούμπερ, που έτσι κι αλλιώς από τότε που φόρησε τη φανέλα της ΑΕΚ έχει δώσει ούκο λίγες λύσεις. Η νίκη της ΑΕΚ στους Ζωσιμάδες ίσως είναι πιο εύκολη από ό,τι δείχνει το τελικό 0-1, γιατί ξαναλέω ότι η Ένωση είχε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες, πάρα πολλές ευκαιρίες. Οι τελικές μάλιστα ήταν 22 για την ΑΕΚ, 8 για τα Γιάννενα. Βέβαια τα Γιάννενα είχαν και μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, η μοναδική ουσιαστική τους ίσως στο μάτς, το 10ο λεπτό, με τον Παμλίδη να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι σε αφύλαχτη εστία. Εκεί αν γινόταν το 1-1 θα είχαμε ίσως διαφορετικό παιχνίδι, αλλά μετά δεν μπορείς να κάνεις κουβέντα στον αθλητισμό. Αυτή τη φορά η ΑΕΚ δεν πλήρωσε τις χαμένες ευκαιρίες της και πήρε μία νίκη που πραγματικά μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική στο τέλος πρωταθλήματος, γιατί ξαναλέω έρχεται και σε μια δύσκολη έδρα. Και το Σάββατο είχαμε τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Πήραν νίκες και οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός έπαιξε στο άδειο Γιώργιος Καραϊσκάκης, εκτεί την τιμωρία του μετά την ποινή 2 αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών που του επιβλήθηκε μετά από τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Το άλλο και κλεισμένο που θα δώσει ο Ολυμπιακός είναι ένα μάτς με την ΑΕΚ, ένα ντέρμπι με την ΑΕΚ για τον δεύτερο γύρο του αθλήματος, αρχές Γενάρη, με το που μπει ο νέος χρόνος. Και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός έχει πολλά απανωτά εκτός έδρας παιχνίδια να δώσει τώρα για το πρωτάθλημα. Θα έχει βέβαια διάμεσα τον κόσμο του στο πλευρό του στο ευρωπαϊκό μάτς με την Μπάτσκα Τόπολα, τελευταία αγωνιστική του Europa League. Στο άδειο λοιπόν Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός μάλλον παρουσιάστηκε νοθρός στο ξεκίνημα και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Πανετολικός, που προηγήθηκε με γκολ του Χατζηθεοδωρίδη σε μια αντεπίθεση. Είχε βρει πολύ χώρο ο Χατζηθεοδωρίδης από τα αριστερά, είχε ξεχαστεί ο Ροντινέη και κατάφερε και πλάσαρε για το 0-1. Όμως η αντίδραση ήταν άμεση για τους παίκτες του Μαρτίνεθ. Ισοφάρισαν με αυτό γκολ του Οικονόμου
Και στο 40 χρειάστηκε να δώσει και πάλι τη λύση ο Κώστας Φορτούνης, ο άνθρωπος που δίνει συνεχώς τη λύση στα τελευταία παιχνίδια για τον Ολυμπιακό, σκοράροντας και μάλιστα σκοράροντας και εξαιρετικής ομορφιάς γκολ, γιατί και το γκολ που πέτυχε με τον Πανετολικό το Σάββατο το απόγευμα ο Φορτούνης ήταν εξαιρετικό, αυτό το φοβερό πλασέ με το αριστερό που η μπάλα κατέληξε στο γάμα της εστίας του Πανετολικού. Το γκολ αυτό ήταν ουσιαστικά που έλυσε το γόρτιο δεσμό και έλυσε και περισσότερο τα πόδια των παικτών του Ολυμπιακού, που δεν έδειξαν, η αλήθεια είναι, και πάρα πολλά στο δεύτερο ημίχρονο, ίσως και με το μυαλό στο σημαντικό παιχνίδι της Πέμπτης με την Φράιμπουργκ στην Γερμανία. Το θετικό πάντως για τον Ολυμπιακό ήταν πως βρήκε ένα τρίτο γκολ για να σιγουρέψει το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα το γκολ αυτό το πέτυχε ερχόμενος από τον πάγκο ο Αγιούμπελ Καμπί, ο οποίος είχε περάσει έτσι μια περίοδο ξηρασίας, ντεφορμαρίσματος μακριά από τα γκολ στα τελευταία παιχνίδια. Πάντως για τον Ολυμπιακό έχει γίνει πολλή συζήτηση. Να πούμε ότι είχε και απουσίες ο Ολυμπιακός. Δεν είχε το Ρέτσο, δεν είχε το Φρέιρε, δεν είχε τον Πορόσο. Έπαιξε ο Μπιανκόν πρώτη φορά, δίδυμο με τον Ντόι στο κέντρο της άμυνας. Έχει γίνει πολλή συζήτηση για την μεγάλη εξάρτηση που έχει πλέον η ομάδα από το παιχνίδι του Κώστα Φορτούνη. Είναι πασιφανές ότι ο Φορτούνης είναι ο ηγέτης του Ολυμπιακού εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι ο παίχτης ο οποίος θα κάνει το απρόβλεπτο, με μια ενέργειά του μπορεί να κρίνει τα παιχνίδια. Είδαμε και τι έγινε στην Τρίπολη, άλλωστε, όπου ο Ολυμπιακός έκανε και rotation εκεί. Ο Μαρτίνεθ, ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει με τον Σολμπάκεν, με τον Μπιέλ, με τον Σκάρπα. Δεν βρήκε κανένα του στη λύση το πρώτο ημίχρονο και χρειάστηκε να μπει ο Φορτούνης για να λύσει το γόρτιο δεσμό και να βάλει δύο γκολ για να φύγει ο Ολυμπιακός νικητής από την έδρα του Αστέρα. Όμως από την άλλη πρέπει να προβληματίσει και λίγο τον προπονητή των Ερυθρολεύκων αυτή η εξάρτηση από το παιχνίδι του Φορτούνη, γιατί αυτή τη στιγμή πέρα από το Μασούρα που πάντα είναι δραστήριος και πάντα μέσα στις φάσεις, κανένας άλλος παίχτης του Ολυμπιακού μεσοεπιθετικά δεν δείχνει να ακολουθεί, ας το πούμε έτσι, αν θέλετε, τον ρυθμό που δίνει ο Φορτούνης. Ο Ελκαμπή, είπαμε πως είχε περάσει μια περίοδο ντεφορμαρίσματος. Καλό είναι για τον ίδιο που σκόραρε, μπορεί να πάρει ξανά ψυχολογία. Ο Γιώβετιτς προσπαθεί, είναι κινητικός, δεν έχει ακόμη προσφέρει αυτά που περιμένουν στον Ολυμπιακό. Ο Μαυροβούνιος με την εμπειρία του. Ο Μπιέλ εδώ και καιρό σε ριχά νερά. Ο Σολμπάκεν μια αδιάφορη μέχρι στιγμής παρουσία, δεν έπαιξε κιόλας στο παιχνίδι με τον Πανατολικό. Ποντένσε και αυτός έχει, νομίζω, αρκετά παιχνίδια να δείξει κάτι καλό. Ούτε ο Καρβάλιο που μπήκε και αυτός στο παιχνίδι με την ομάδα του Αγρινίου μπόρεσε να δείξει κάτι. Είναι ένα ζητούμενο για τον Μαρτίνεθ, για τους παίκτες του Ολυμπιακού, να ανεβάσουν στροφές και οι υπόλοιποι, γιατί η σεζόν είναι μεγάλη και είναι και αρκετά δύσκολο. Ο Ολυμπιακός έχει μπει σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Έχει πολλά εκτός έδρας μάτς στο πρωτάθλημα. Κάθε παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, για όλες τις ομάδες βέβαια, αλλά μιλάω για τον Ολυμπιακό τώρα επειδή έχει πολλά μαζεμένα εκτός έδρας παιχνίδια, είναι τελικός. Υπάρχει και το ζητούμενο τι θα γίνει με την Ευρώπη, αν θα συνεχίσει στο Europa ή στο Conference League. Και έχει φυσικά και αυτή τη συγκυρία με το να παίζει σε άδειο Καραϊσκάκη. Έπαιξε τώρα με τον Πανετολικό κεκλεισμένο των θυρών, δεν του τύχησε αυτό. Και έχει και ένα κεκλεισμένο ντέρμπι, μάλιστα μεγάλο, με την ΑΕΚ, όπως είπαμε, τον Γενάρη. Το Σάββατο βράδυ επίσης είχαμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ο οποίος προσέφερε γκολ και θέαμα στην Τούμπα, στην κρύα και βροχερή Τούμπα το Σάββατο το βράδυ. 5-0, νίκη κόντρα στον Πανσεραϊκό, με τον Μούρκ να πετυχαίνει δύο γκολ, τον Οσντόεφ να σκοράρει και αυτός. Ένα αυτογκολ που χρεώθηκε στον γκολκίπερ του Πανσεραϊκού από ένα εξαιρετικό χτύπημα κόρνερ του Ντεσπότοφ. Μάλλον, με συγχωρείτε, στον Ντάνκερ Λάι χρεώθηκε το αυτογκολ του Πανσεραϊκού. Αλλά ήταν φοβερό το χτύπημα κόρνερ του Βούλγαρου. Και γκολ από τον Ράφα Σοάρ, τον αριστερό πιστοφύλακα, σε ένα παιχνίδι όπου έκανε το rotation του Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ έχει την τύχη να έχει, νομίζω, δύο εισάξεις ενδεκάδες. Δηλαδή, όποιον και να βάλει ο Λουτσέσκου, του προσφέρει πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ισχύει, ας πούμε, το ίδιο με τον Ολυμπιακό που είπαμε προηγουμένως ότι αρκετοί παίχτες δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Είδαμε
πως ο Λουτσέσκου κράτησε, για παράδειγμα, στον πάγκο παίκτες που είχαν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες τώρα, τον Σαμάτα, τον Ζίβκοβιτς, κράτησε στον πάγκο επίσης τον Κωνσταντέλια, τον Κουλιεράκη, και ξεκίνησε παίκτες όπως ο Τάισον, όπως ο Μούργ, και του έδωσαν πράγματα. Ο Τάισον είχε τις δύο assist, για παράδειγμα, πολύ κινητικός στα δύο πρώτα γκολ του ΠΑΟΚ. Βέβαια, ξεκίνησε τον Ντεσπότοφ, που και αυτός έπαιξε με την Βουλγαρία στα προκριματικά του Euro. Αλλά ήταν πολύ καλός ο Βουλγάρος, και αν ανεβάσει και άλλες στροφές, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει να πάρει πολλά πράγματα, πολλά περισσότερα πράγματα και από αυτόν. Και γενικότερα ο ΠΑΟΚ δείχνει να φορμαρίζεται την κατάλληλη στιγμή. Έχει δεδομένα ξεμπλοκάρει. Έχει αποδώσει πολύ καλό ποδόσφαιρο στα τελευταία παιχνίδια. Θυμάστε βέβαια και την πολύ σπουδαία νίκη με 4-2 στο Γιώργος Καρισκάκης επί του Ολυμπιακού. Και πάει με ανεβασμένη ψυχολογία φυσικά στο παιχνίδι με την Άιντραχτ στη Γερμανία, που είναι ένας τελικός, θα τα πούμε σε λίγο, για την πρώτη θέση στον όμιλο. Και το κυριότερο, παραμένει πάντα σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν στα προηγούμενα παιχνίδια κάποιες απώλειες. Είναι πλέον στο μείον 2 από τον Παναθηναϊκό, εκμεταλλευόμενος βέβαια την ήττα των Πρασίνων στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη. Χορταστικά ήταν και τα υπόλοιπα μάτς του πρωταθλήματος. Ο Όφι Βόλος 1-1, ο Όφι δεν κατάφερε να πάρει την νίκη στην έδρα του. Δεν είναι σε καθόλου καλό φεγγάρι και ξεκίνησε πολύ καλά. Άλλο ένα παιχνίδι που δεν κατάφερε να πάρει νίκη. Και μάλιστα υπήρχαν και αποδοκιμασίες στο γήπεδο. Και η Φυσιά Αστέρας Τρίπολης 1-3 στην καλύτερη εμφάνιση φέτος του Αστέρα. Διπλό μέσα στο γήπεδο της Κεσαριανής. Και φυσικά το πιο χορταστικό παιχνίδι, Λαμία Ατρόμητος 3-3. Με τον Ατρόμητο να προηγείται 0-2, την Λαμία όμως να επιστρέφει, να γυρνάει το παιχνίδι σε 3-2 και τελικά τον Ατρόμητο να ισοφαρίζει σε 3-3 με πέναλτι του Βέργου. Υπάρχει την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, μεθαύριο δηλαδή, το παιχνίδι Βόλος Πανσεραϊκός, το οποίο ήταν να γίνει τότε με τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, είχε αναβληθεί, θα γίνει τώρα, την Τετάρτη που μας έρχεται. Και την επόμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός πάει να παίξει στην έδρα του Βόλου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Όφι, ο ΠΑΟΚ τη Λαμία. Το ντέρμπι της αγωνιστικής είναι το ΑΕΚ Άρης στην Νέα Φιλαδέλφια, με τις δύο ομάδες σίγουρα με ανεβασμένη ψυχολογία, ειδικά ο Άρης που πήρε αυτή την μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού. Δύο πράγματα για τα σπουδαία ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων που έρχονται την Πέμπτη, που μας έρχεται, 30 Νοεμβρίου.
και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ δίνουν σημαντικά παιχνίδια όπου θα κριθεί το ευρωπαϊκό τους μέλλον. Για τον ΠΑΟΚ ξέρουμε ήδη ότι έχει περάσει στην επόμενη φάση του Conference League. Μένει να δούμε ποια ακριβώς θα είναι αυτή η φάση, αν θα παίξει δηλαδή κατευθείαν στους 16 της διοργάνωσης και να γλιτώσει ένα γύρο ή αν θα παίξει στα play-off για να μπει στους 16. Ξεκινάμε από το Europa League και ξεκινάμε από τον όμιλο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ο οποίος δεν τα κατάφερε, όπως ξέρουμε, στο Λονδίνο την τέταρτη αγωνιστική, ιτήθηκε με ένα 0 από τη West Ham, με ένα γκολ του Πακετά. Και έτσι οι Άγγλοι αλλά και οι Γερμανοί που νίκησαν για μια ακόμη φορά την Τόπολα αποσπάστηκαν με 5 βαθμούς από τους Ερυθρόλευκους, έχουν 9 και ο Ολυμπιακός έχει 4, είναι στο συν 5 από τον Ολυμπιακό οι δύο αυτές ομάδες που θα μονομαχήσουν για την πρώτη θέση της βαθμολογίας, εκτός και αν ο Ολυμπιακός κάνει την υπέρβαση και καταφέρει να πάρει διπλό την Πέμπτη στη Γερμανία κόντρα στην Φράιμπουργκ και φέρει τα πάνω κάτω στον όμιλο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλη επιλογή. Αν θέλει να ελπίζει σε ευρωπαϊκή συνέχεια στο Europa, θα πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει τη Φράιμπουργκ στην έδρα της και να, στη συνέχεια να περιμένει να νικήσει φυσικά και την Μπάτσκα Τόπολα στην δική του έδρα τελευταία αγωνιστική και στη συνέχεια να περιμένει μια ήττα, μια απώλεια της Φράιμπουργκ στο μάτς με την West Ham την τελευταία αγωνιστική. Η Φράιμπουργκ δεν μπορεί να πει κανείς πως είναι και στο καλύτερο φεγγάρι και στην Γερμανία δεν κάνει την καλύτερη δυνατή πορεία φέτος. Έχει κάποια αρνητικά αποτελέσματα μαζεμένα, έχει αποκλειστεί και από το κύπελο από την Πάτερμπορν με εντός έδρας ήττα. Εντάξει, βέβαια στην Μπατσκατόπολα έριξε 5 γκολ, αλλά αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα. Στην Γερμανία τώρα στην επανέναρξη έμεινε στο Χ με την Ντάρμσταντ. Και γενικότερα και στο μάτς του Καραϊσκάκη είδαμε πως ο Ολυμπιακός, αν θυμάστε καλά, τα λάθη της άμυνάς του και γενικότερα προσωπικά λάθη πλήρωσε και δεν πήρε ακόμα και την νίκη θα μπορούσε να πάρει κόντρα στους Γερμανούς. Και αυτό το παιχνίδι ακόμη πληρώνει, η αλήθεια είναι, ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής στην Ευρώπη. Εκείνη τη βραδιά η ήττα από τη Φράιμπουργκ ψαλίδισε πάρα πολλές από τις ελπίδες του του να περάσει στην επόμενη φάση, νομίζω, του Europa League. Όπως και να έχει, δεν είναι ακριβώς η τύχη στα πόδια του για να ρεφάρει αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα της πρεμιέρας, αλλά και η ισοπαλία βέβαια στη Σερβία με την Τόπολα ήταν μεγάλο αρνητικό αποτέλεσμα έτσι όπως πήγε το παιχνίδι. Δεν είναι ακριβώς η τύχη στα πόδια των παικτών του, γιατί και να νικήσει ο Ολυμπιακός την Πέμπτη στην Γερμανία, θα πρέπει να τον ευνοήσουν και τα αποτελέσματα, να τον ευνοήσουν και το άλλο αποτέλεσμα την τελευταία αγωνιστική μεταξύ της West Ham και της Freiburg. Στο Λονδίνο είναι το παιχνίδι. Απλά η West Ham, αν νικήσει την Τόπολα, θα πάει στους 12. Σε ένα υποθετικό σενάριο όπου ο Ολυμπιακός παίρνει το διπλό στη Γερμανία, πάει στους 7, η Freiburg μένει στους 9. Και έτσι η West Ham είναι στην πρώτη θέση. Το match Freiburg-West Ham είχε έρθει 1-2. Θα πρέπει η Freiburg τότε να κυνηγήσει νίκη με μεγαλύτερη του ενός γκολ διαφορά για να έχει την West Ham στην ισοβαθμία και να βγει αυτή πρώτη. Όμως, εάν ο Ολυμπιακός πάρει το διπλό στη Γερμανία και πλησιάσει στους δύο την Freiburg και περιμένει και η West Ham να χτυπήσει φυσικά 100% το μάτς με τους Γερμανούς τελευταία αγωνιστική και η Φράιμπουργκ κάνει δηλαδή δύο ήττες σε αυτά τα παιχνίδια τα δύο τελευταία που έχει, ο Ολυμπιακός νικεί στην Τόπολα, τότε σε αυτό το σενάριο ο Ολυμπιακός είναι αυτός που παίρνει τη δεύτερη θέση και συνεχίζει στο Europa League. Σενάρια είναι αυτά βέβαια σε αυτή τη φάση, ακόμη έχουμε δύο παιχνίδια. Φυσικά τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν πολύ περισσότερο μετά τα μάτς της Πέμπτης, αλλά κρατάμε ως δεδομένο πως ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει χαθεί στο παιχνίδι της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa. Απλά χρειάζεται υπέρβαση στην Γερμανία. Χρειάζεται ένα πολύ καλό παιχνίδι από τους παίχτες του Μαρτίνεθ για να έρθει το διπλό. Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση.
που οδηγεί στο conference, γιατί μόνο με αυτοκτονία πραγματικά μπορεί ο Ολυμπιακός από αυτή την μπάτς κατόπολα να χάσει την τρίτη θέση. Και είναι πολύ πιθανό, αν ο Ολυμπιακός πάρει έστω και μια ισοπαλία στην Γερμανία την Πέμπτη και η τόπολα χάσει από τη West Ham, όπως είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα, να έχει κλειδώσει την τρίτη θέση ήδη από αυτή την εβδομάδα. Πάμε στον όμιλο της ΑΕΚ, όπου εκεί πραγματικά είναι και εκεί πολύ ωριακά τα πράγματα, πολύ περίπλοκα. Η Μαρσέγ είναι πρώτη με 8 βαθμούς, η Μπράιτον είναι δεύτερη με 7, η ΑΕΚ τρίτη με 4, ο Άγιαξ τελευταίος με 2. Και για την ΑΕΚ ισχύει λίγο πολύ ότι για τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της πορεία στους ομίλους εξαιρετικά, με ένα διπλό μέσα στην έδρα της Μπράιτον, που εκείνη την περίοδο ίσως να ήταν και η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη. Πήρε ένα χί στη συνέχεια με τον Άγιαξ, ένα παιχνίδι που έχασε, που πλήρωσε τις χαμένες ευκαιρίες της, γιατί θα μπορούσε να πάρει ακόμη και την νίκη με τους Ολλανδούς που ήταν σε τραγική κατάσταση τότε. Τώρα πλέον ο Άγιαξ με τον Φαν Σχιπ στην τεχνική ηγεσία έχει βελτιωθεί. Αλλά στη συνέχεια ήρθαν δύο ήττες απονοτές από τη Μαρσέη που φρέναραν κάπως τις ελπίδες της ομάδας του Αλμέιδα για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa. Η ΑΕΚ παίζει με την Brighton αυτή την Πέμπτη και στις 8 παρτέρα το παιχνίδι, 2 ώρα με τον Ολυμπιακό, και αυτό φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πάρα πολύ κομβικό μάτς για τη συνέχεια της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει με τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ φυσικά δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι έχει εξασφαλισμένη θέση και στο conference, γιατί από κάτω υπάρχει ο Άγιαξ, που ναι, ακόμη δεν έχει νίκη στην Ευρώπη, αλλά έχει ανέβει, ξαναλέω, με το fanship, και φυσικά παραμονεύει για να πάρει έστω την τρίτη θέση και να έχει μια ευρωπαϊκή συνέχεια. Η ΑΕΚ έχει και την Brighton και τον Άγιαξ τελευταίες δύο αγωνιστικές. Η ΑΕΚ θα πρέπει, καταρχάς, για να είναι μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης στον επόμενο γύρο του Europa, θα πρέπει να νικήσει την Brighton στο μάτς της Νέας Φιλαδέλφειας, γιατί και η ισοπαλία, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί η ΑΕΚ να έχει την ισοβαθμία με την Brighton αν πάρει ισοπαλία, αλλά θα παραμένει στο πλην 3 από την κορυφή και μένει να δούμε και τι θα, από την δεύτερη θέση, και μένει να δούμε και τι θα γίνει και στο παιχνίδι του Άγιαξ με τη Μαρσέιγ, το Μαρσέιγ Άγιαξ στο Βελοντρόμ. Όμως η ΑΕΚ, ακόμη και να νικήσει την Brighton στη Νέα Φιλαδέλφεια την Πέμπτη, έχει να πάει και στο Άμστερνταμ να παίξει με τον Άγιαξ. Σε ένα υποθετικό σενάριο που η Μαρσέιγ νικάει τον Άγιαξ και πάει στους 11 και η ΑΕΚ με την Brighton ισοβαθμούν στους 7, τότε η ΑΕΚ θα έχει μεν την ισοβαθμία φυσικά με την Brighton, αλλά θα πρέπει να πάρει αποτέλεσμα και στο Άμστερνταμ για να κρατήσει την δεύτερη θέση, γιατί την ίδια ώρα θα παίζουν Brighton Marseille και πάντα οι Άγγλοι μπορούν να τις πάρουν την δεύτερη θέση. Μιλάμε τώρα με σενάρια, ξαναλέω, γιατί είναι δύο τα παιχνίδια που απομένουν. Δεν μπορούμε να πιάσουμε όλα τα σενάρια για να ξέρουμε τι θα γίνει. Μιλάμε με κάποια υποθετικά σενάρια. Το δεδομένο είναι ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σε αυτά τα δύο πολύ δύσκολα μάτς που τις απομένουν στο Europa. Και με την Brighton μέσα και με τον Άγιαξ έξω. Και ξαναλέω ότι δυστυχώς για την ΑΕΚ ο Άγιαξ πλέον δεν είναι το συνοθήλευμα αυτό που ήταν τις πρώτες αγωνιστικές, τις πρώτες εβδομάδες της σεζόν. Φράιμπουργκ Ολυμπιακός και ΑΕΚ Brighton, λοιπόν, δύο πάρα πολύ μεγάλα μάτς το απόγευμα της Πέμπτης, 8 παρατέταρτο, και πάμε και στα βραδινά παιχνίδια. Villarreal Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει και λίγο το άγνωστο σε αυτόν τον όμιλο, και το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα παιχνίδι που δεν έχει παιχτεί ακόμη στον όμιλό του, και είναι το παιχνίδι της Villarreal με τη Maccabi Haifa. Για εξαιτίας όλων αυτών που γίνονται στο Ισραήλ, δεν έγινε αυτό το match. Και γενικότερα ψάχνει και έδρα η Maccabi Haifa για να παίξει και τα ευρωπαϊκά match που τους απομένουν. Δεν ξέρω αν έχει οριστεί τελικά έδρα. Ναι, θα γίνει στην Ουγγαρία το match της Maccabi με την Ren, το άλλο παιχνίδι την ίδια ώρα που θα παίξει ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία με την Villarreal, στο Puskas Arena.
Και 6 Δεκεμβρίου έχει οριστεί το Villarreal Maccabi Haifa για να λυθεί αυτή η εκκρεμότητα στον όμιλο του Παναθηναϊκού και να έχουν όλες οι ομάδες 5 μάτς πριν ο Παναθηναϊκός υποδεχθεί τους Ισραηλινούς στην Λεωφόρο σε ένα μάτς επίσης που θα κρίνει πολλά. Επομένως, δεν έχει νόημα να αναλύσουμε όλα τα σενάρια στον όμιλο του Παναθηναϊκού γιατί υπάρχουν δύο ομάδες που έχουν λιγότερα μάτς από τον Παναθηναϊκό και από τη Ρεν, η Villarreal δηλαδή και η Maccabi. Η Ρεν είναι πρώτη αυτή τη στιγμή με 9 βαθμούς, η Villarreal δεύτερη με 6, με παιχνίδι λιγότερο όμως, ο Παναθηναϊκός τρίτος με 4 και η Maccabi τελευταία με 1 βαθμό με παιχνίδι λιγότερο. Για τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη ισχύει ότι και για την ΑΕΚ ξεκίνησε δυναμικά με νίκη επί της Villarreal που δεν ήταν σε καλή κατάσταση στην αρχή της σεζόν και ακόμη ψάχνει, η αλήθεια είναι. Και με ένα χ στο Ισραήλ κόντρα στην Maccabi, αλλά τα δύο κολλητά παιχνίδια με τη Ρεν του ψαλίδισαν και του Παναθηναϊκού πολλές από τις ελπίδες σε αυτόν τον όμιλο. Επομένως, πρέπει να σταθεί όρθιος στην Ισπανία, στο παιχνίδι με την Villarreal. Η Villarreal, η οποία δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό φαίνεται να βρήκε έναν ρυθμό στη χειρότερη στιγμή, νίκησε 3-1 τον Σασούνα στην επανέναρξη του Ισπανικού Πρωταθλήματος, με χατρίκ του Μοράλες, μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να σταθεί όρθιος στην Ισπανία για να έχει ελπίδες πρόκρισης στην επόμενο γύρο του Europa League. Πάντα υπάρχει και η διέξοδος στο Conference. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή στο συν 3 από την Maccabi και έχει τους Ισραηλινούς στην έδρα του τελευταία αγωνιστική. Επομένως, και να μην περάσει στην επόμενη φάση του Europa, υπάρχει σαν μαξιλαράκι το Conference. Νομίζω ότι δύσκολα δεν θα έχει ευρωπαϊκή συνέχεια ο Παναθηναϊκός. Δεν θα έχει ευρωπαϊκή συνέχεια και ο Παναθηναϊκός. Γενικότερα, η πεποίθηση που υπήρχε μετά και τα όχι καλά, η αλήθεια είναι, αποτελέσματα της τέταρτης αγωνιστικής για τις ελληνικές ομάδες, είναι ότι όλοι μαζί θα βρεθούν ενδεχομένως στο Conference από τον νέο χρόνο. Γιατί είχαμε τις δύο ήττες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, βέβαια, την άλλη ήττα, την τέταρτη αγωνιστική. Και ο ΠΑΟΚ έφερε χ με την Αμπερντίν στην Τούμπα. Ένα αποτέλεσμα, βέβαια, που μπορεί και να μην του κοστίσει, γιατί πάντα κρατά την τύχη στα χέρια του για την πρωτιά. Αλλά σίγουρα θα ήταν διαφορετικό να νικούσε τους Σκοτσέζους. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν που την Πέμπτη το βράδυ δίνει το παιχνίδι στη Φραγκφούρτη με την Άιντραχτ, 10 ώρα το παιχνίδι αυτό, την ίδια ώρα του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Villarreal, τελικώς για την πρώτη θέση στο Conference. Πρώτη θέση σημαίνει, και το ίδιο ισχύει για το Europa, ότι πας απευθείας στους 16 και γλιτώνεις ένα γύρο. Δεύτερη θέση σημαίνει ότι παίζεις μπαράζ για να μπεις στους 16 και θα παίξεις με κάποια ομάδα που θα έχει βγει τρίτη στο Europa League. Ο ΠΑΟΚ πάει για δύο αποτελέσματα στη Γερμανία. Εάν φύγει με το χ από την έδρα της Άιντραχτ, νομίζω όλοι το βλέπουν από δύσκολο ως απίθανο να στραβοπατήσει στο τέλος μέσα στην Τούμπα κόντρα στην Ελσίνκη. Βέβαια, από το σφαιρό είναι, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Αν ο ΠΑΟΚ φύγει με το διπλό από τη Γερμανία, εξασφαλίζει από τώρα και όλα στην πρωτιά. Αν η Άιντραχτ νικήσει, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν για τον ΠΑΟΚ, φυσικά. Θα περιμένει ένα πολύ μεγάλο δώρο τελευταία αγωνιστική για να τερματίσει αυτός τελικά πρώτος. Τα κέρδη είναι πολλά για τον ΠΑΟΚ αν τερματίσει την πρώτη θέση, πέρα από το πρεστίζ φυσικά, πέρα από το γεγονός ότι κερδίζει ένα γύρο στην Ευρώπη. Νομίζω θα έχει κέρδος και όσον αφορά τις υποχρεώσεις του στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί θα ξενιάσει ο Λουτσέσκου για 3 μήνες περίπου. Δεν θα έχει η ομάδα ευρωπαϊκής υποχρεώσεις και θα μπορεί ο ΠΑΟΚ να αφοσιωθεί στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος την ώρα που οι υπόλοιποι διεκδικητές ενδεχομένως θα έχουν αγώνες για το Europa ή το Conference League. Αυτό θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ ίσως να επικεντρωθεί περισσότερο στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος με ό,τι συνεπάγεται αυτό. 4 λοιπόν πάρα πολύ μεγάλα παιχνίδια την Πέμπτη για τις ελληνικές ομάδες, την Πέμπτη αγωνιστική των ομίλων των ευρωπαϊκών κυπέλων. Τώρα πλέον κρίνονται τα πάντα για να δούμε σε τι μοίρα θα βρεθούν οι ομάδες μας από το νέο χρόνο, από το 24, και να δούμε και σε τι μοίρα θα βρεθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο
στη διάρκεια αυτής της χρονιάς. Ήδη έχουμε πάρει κάποιους πολύτιμους βαθμούς στην κατάταξη της UEFA. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει περισσότερους, βέβαια, θα μπορούσαν να είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Το γεγονός ότι έχουμε τέσσερις ομάδες στους ομίλους, το είχαμε πει στο ξεκίνημα της σεζόν, είναι πολύ σημαντικό. Και να δούμε πού θα μας οδηγήσει αυτό στο φινάλε. Όμως από τα μάτς του Europa και του Conference League την Πέμπτη, υπάρχει Champions League αύριο και μεθαύριο. Πέμπτη αγωνιστική και στους ομίλους του Champions League. Ήδη κάποια εισιτήρια για τους 16 έχουν δοθεί. Κάποια άλλα αναζητούν κατόχους. Αύριο το πρώτο πιάτο αυτής της πέμπτης αγωνιστικής ξεκινάει με δύο παιχνίδια νωρίς στις 8 παρατέταρτο. Λάτσιο, Celtic και Σαχτάρ, Ντόνετσκ, Αντβέρπ. Και το βράδυ έχουμε πολύ μεγάλα μάτς, Milan Dortmund, Paris Saint-Germain, Newcastle, για τον φοβερό αυτόν όμιλο όπου όλες οι ομάδες έχουν ελπίδες πρόκρισης και έτσι κι αλλιώς από την αρχή, από την κλήρωση, ξέραμε ότι θα είναι ένας όμιλος που θα μας απασχολήσει έντονα. Feyenoord Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελώνα Πόρτο, Young Boys Ερυθρός Αστέρας και Manchester City Λειψία. Αυτά είναι τα παιχνίδια της Τρίτης. Να πούμε πως όλα έχουν τη δική τους σημασία. Η Λάτσιο παλεύει για την πρόκριση μαζί με Φέγενορτ και Ατλέτικο και δίνει το μεγάλο αυτό παιχνίδι νωρίς με την Σέλτικ που είναι πιο πίσω με έναν βαθμό. Ατλέτικο και Φέγενορτ χωρίζουν δύο βαθμοί, Ατλέτικο στην κορυφή. Επομένως το Φέγενορτ Ατλέτικο, το παιχνίδι στον Ντεκάιπ, και αυτό πάρα πολύ κρίσιμο. Για το έκτο όμιλο δεν χρειάζεται να πω πολλά. 7 βαθμούς η Dortmund, 6 η Paris, 5 η Milan, 4 η Newcastle, 7-6-5-4. Μπορούν να έρθουν τα πάνω κάτω και να αλλάξουν ισορροπίες ανά πάσα στιγμή κάθε αγωνιστική σε αυτόν τον όμιλο. Και είναι πολύ κρίσιμα τα παιχνίδια αυτά, το Milan Dortmund και το Paris Saint-Germain Newcastle. Στον 7ο όμιλο είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Έχει περάσει η City και η Λειψία. Η μόνη εκκρεμότητα είναι η πρώτη θέση, αλλά και αυτήν δείχνει η City να την έχει. Δηλαδή θα πρέπει να νικήσει με μεγάλη διαφορά η Λειψία μέσα στην Αγγλία για να πάρει την πρώτη θέση από τους πολίτες. Δεν θεωρείται και πολύ πιθανό αυτό. Στο Young Boys Ερυθρός Αστέρας διακυβεύεται το εισιτήριο για τη συνέχεια στο Europa League, όπως καταλαβαίνουμε. Το Σαχτάρ Αντβέρπ είναι ένα ακόμη παιχνίδι που διεξάγεται νωρίς αύριο, αλλά Σαχτάρ έχει ένα συν 6 από τον Αντβέρπ που δεν έχει ακόμη βαθμό. Μοναδική ομάδα που δεν έχει βαθμό. Όχι, είναι και η Μπενφίκα, με συγχωρείτε, στο Champions League. Το Μπαρτσελώνα Πόρτο όμως έρχεται σε μια περίοδο που η Μπαρτσελώνα δεν είναι και πολύ καλά. Είχε και την ατυχία, τη μεγάλη, με τον τραυματισμό του Γκάβι που έπαθε ρήξη και αστό και χάνει τη σεζόν. Και θα παίξει τώρα μέσα στην Βαρκελόνη την πρώτη θέση με την Πόρτο, γιατί και οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στους 9 βαθμούς. Η Μπαρτσελόνα έχει την ισοβαθμία μέχρι στιγμής, γιατί έχει νικήσει 1-0. Ο Πόρτο, σε περίπτωση ισοπαλίας, παραμένει στην κορυφή η Μπαρτσελόνα. Πάμε να δούμε και τα παιχνίδια της Τετάρτης.
και εδώ πολύ μεγάλα μάτς. Σεβίλη Αϊντχόβεν και Γαλατά Σαράι Μάντσεστερ United νωρίς την Τετάρτη. Και το βράδυ Μπάγερ Κοπεχάγη, Ρεάλ Μαδρίτης Νάπολη, Ρεάλ Σοσιεδάδ Σάλτσμπουργκ, Μπράγκα Ουνιόν, Άρσεναλ Λαντς και Μπενφίκα Ίντερ. Καταρχάς το Γαλατά Σαράι Μάντσεστερ United είναι τελικός και για τις δύο ομάδες. Τα βλέμματα όλα είναι στη United, η οποία έχει κάνει το χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας της ομίλου Champions League. Έχει μόλις μία νίκη σε τέσσερα μάτς, έχει μόλις τρεις βαθμούς, είναι στον πάτο της βαθμολογίας. Το αμέσως προηγούμενο παιχνίδι της Champions League ήταν αυτό το τρελό μάτς με την Κοπεχάγη, το 4-3 με το οποίο ιτήθηκε στην πρωτεύουσα της Δανίας. Κοινώς τα έχει θαλασσώσει στον όμιλο αυτόν. Δύο μάλιστα μάτς από τα τέσσερα που έχει δώσει έχουν λήξει με σκορ 4-3. Είχε χάσει με το ίδιο σκορ και στο Μόναχο από την Bayern, η οποία έχει ήδη περάσει και είναι και πρώτη. Είναι στην πρώτη θέση με το απόλυτο 12 βαθμούς έχει. Αλλά από εκεί και πέρα, Κοπεχάγη, Γαλατά, United θα παλέψουν για την πρόκριση. Γαλατά, United μέσα στην Τουρκία. Τελικώς, τελευταία ευκαιρία για το United να διεκδικήσει πρόκριση. Από την άλλη, και η Γαλατά έχει μια πολύ ισχυρή ομάδα με ηγέτη τον Icardi που έχει ξανανιώσει στην Τουρκία, έχει ξαναβρει τη φόρμα του. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλή επιλογή από τα παιχνίδια που διεξάγονται νωρίς φέτος, αυτή η εβδομάδα, με συγχωρείτε, στο Champions League, το match αυτό στην Κωνσταντινούπολη. Όχι βέβαια ότι και το Σεβίλη Αϊντχόβεν είναι αδιάφορο. Τρεις βαθμοί χωρίζουν τις δύο ομάδες. Σεβίλη είναι στον πάτο της βαθμολογίας με δύο βαθμούς. Η Αϊντχόβεν έχει πέντε σε έναν επίσης αμφίροπο όμιλο, με την Άρσεναλ στην κορυφή με 9. Η Λαντς έχει όσους βαθμούς έχει και η Αϊντχόβεν. Ούτε η Άρσεναλ είναι ακόμη εξασφαλισμένη, αν και έχει ένα καλό προβάδισμα. Και για αυτήν είναι σημαντικό το εντός έδρας παιχνίδι με τη Λαντς. Απέναντι στην ομάδα που την νίκησε μάλιστα στην δεύτερη αγωνιστική. 1-0 είχε νικήσει η γαλλική ομάδα. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Το Real Napoli τραβάει σίγουρα τα βλέμματα, αλλά υπάρχει μια διαφορά 5 βαθμών ανάμεσά τους. Η Real έχει 12, είναι στην κορυφή με το απόλυτο. Η Napoli έχει 7 και οι δύο θα περάσουν στην επόμενη φάση. Η Νάπολη, ακόμη και αν πάρει διπλό στον Μπερναμπέου και μειώσει στους δύο, και πάλι η Ρεάλ θα έχει τύχει στα χέρια της. Θα μπορεί με θετικό αποτέλεσμα στο Βερολίνο κόντρα στην Ουνιόν να εξασφαλίσει την πρωτιά. Επομένως, σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, αλλά νομίζω δεν έχει την κρισιμότητα των αγώνων που αναφέραμε προηγουμένως. Αντίθετα, το Μπράγκα Ουνιόν είναι πολύ σημαντικό, γιατί και εκεί διακυβεύεται η τρίτη θέση, το εισιτήριο για το Europa League. Μια Ουνιόν η οποία διάγει μια τραγική σεζόν σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια. Άλλαξε προπονητή, έχει μεγάλο αρνητικό σερί και δεν έχει και νίκη μέχρι στιγμής στο Champions League, όπως είναι λογικό. Και υπάρχει και ο τέταρτος όμιλος, όπου η Ίντερ πάει στην έδρα της Μπενφίκα και η Σοσιεδάδ υποδέχεται την Ζάλτσμπουργκ. Και η Ίντερ και η Σοσιεδάδ είναι ισόβαθμες με 10 βαθμούς. Έχει ενδιαφέρον το τι θα κάνουν λίγο πριν αναμετρηθούν μεταξύ τους στο Μιλάνο, Ίντερ Ρεάλ Σοσιεδάδ, σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει την πρώτη θέση σε αυτόν τον όμιλο. Έχουν περάσει και οι δύο. Και βέβαια μένει να δούμε και τι θα γίνει για την τρίτη θέση, η οποία θα παιχτεί ανάμεσα στην Ζάλτσμπουργκ και την Μπενφίκα, που μπορεί να είναι πρώτη στην Πορτογαλία, αλλά στο Champions League μέχρι στιγμής η εικόνα της είναι πάρα πολύ κακή, και μαζί με την Adverb είναι οι μοναδικές ομάδες που δεν έχουν βαθμό στο Champions League. Την επόμενη Δευτέρα εδώ θα είμαστε να σχολιάσουμε πιο αναλυτικά τι έγινε στην Ευρώπη, τι είδαμε, και θα έχουμε και πιο ξεκάθαρη εικόνα με το τι γίνεται με τις ομάδες που έχουν προκριθεί και τι θέλουν στην τελευταία αγωνιστική οι ομάδες που κυνηγάνε ακόμη πρόκριση, ποια αποτελέσματα θα διεκδικήσουν δηλαδή για να πάρουν την πρόκριση. Μέχρι στιγμής έχει περάσει η Bayern, όπως είπαμε, η Real Madrid στην επόμενη φάση, η Real Sociedad, η Inter, η Manchester City, η Λειψία, αυτές είναι οι ομάδες που έχουν περάσει στους 16. Μετά την πέμπτη αγωνιστική θα ξέρουμε
και κάποιες παραπάνω. Κάποια πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια και στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Για να ξεκινήσουμε με την Αγγλία, τα φώτα τραβούσε το μεγάλο Derby City Liverpool. Οι ομάδες μας έχουν προσφέρει φοβερές στιγμές τα τελευταία χρόνια με την κόντρα τους για την πρωτιά στο αγγλικό πρωτάθλημα και ήταν και σε αυτή την περίπτωση ένα Derby κορυφής. Διεκδικούν άλλωστε και φέτος την κορυφή στην Αγγλία οι δύο αυτές ομάδες. Δεν έληξε χωρίς νικητή το παιχνίδι, 1-1. Γιατί City σκόραρε ο Χάλαντ στο 27. Η Λίβερπουλ βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει με γκολ του Αλεξάνδερ Άρνολντ στο 80. Με τη City να έχει την υπεροχή στο παιχνίδι, με τη City να έχει τις περισσότερες ευκαιρίες, καθαρές ευκαιρίες για γκολ. Αλλά πάντα το αποτέλεσμα μετράει, πάντα το γκολ μετράει. Η Λίβερπουλ βρήκε την ισοφάριση 10 λεπτά πριν από το τέλος και κατάφερε να φύγει με βαθμό από το Etihad και να βάλει τέλος ένα σερί επιτυχημένο εντός έδρας που είχαν οι παίκτες του Pep Guardiola. Υπήρχαν και άλλα αποτελέσματα που αξίζει να αναφέρουμε. Η ευρεία νίκη της Newcastle με 4-1 κόντρα στην Chelsea σε ένα παιχνίδι που ήταν ισορροπημένο στο πρώτο ημίχρονο. Σκόραρε με τον Isak η Newcastle. Ισοφάρισε με τον Sterling με φοβερό χτύπημα φάουλ η Chelsea σε 1-1, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η πλάστιγκα έγειρε στη μεριά των Magpies. Σκόραρε ο Lascelles στο 60 με κεφαλιά, έκανε το 2-1. Αμέσως μετά από ένα τραγικό λάθος του Thiago Silva πήρε την μπάλα ο Joelinton, σκόραρε για το 3-1. Στο 73 αποβλήθηκε και ο Reece James, έμεινε με 10 η Chelsea και φυσικά εκεί κάπου έγινε αντιληπτό ότι δεν μπορούν οι μπλε να πάρουν κάτι από το St. James Park. Έβαλε και τέταρτο γκολ με τον Gordon που έχει πολύ καλή παράδοση κόντρα στη Chelsea, η Newcastle. Τα μάτς της Chelsea δεν ξέρω πού θα την οδηγήσει αυτή η σεζόν, η τρελή σεζόν που διανύει η Chelsea για μια ακόμη φορά, αλλά ένα είναι σίγουρο ότι θα είναι όλα διασκεδαστικά. Έχουν σημειωθεί 19 γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια της Chelsea στο πρωτάθλημα. Έχει νικήσει 1-4 την Tottenham
σε ένα τρελό παιχνίδι με δύο αποβολές για την Tottenham και δύο γκολ της Chelsea στις καθυστερήσεις με την ομάδα του Postecoglou να παίζει την άμυνα στη σέντρα, για όποιον θυμάται. Υπάρχει το επικό 4-4 παιχνίδι που έγινε λίγο πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες με την City, το ντέρμπι στο Stamford Bridge, ένα match που έχει όλα τα φόντα να γίνει all-time classic για την Premier League, και υπάρχει και αυτό το 4-1 από την Newcastle. Δηλαδή μέσα σε λίγες εβδομάδες η Chelsea έχει βάλει 4 goals στην Tottenham, έχει βάλει 4 goals στη City, αλλά έχει έρθει σώπαλη και έχει φάει 4 goal από την Newcastle. Όλα τα μάτς της Chelsea, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα βαρεθεί κάποιος. Ακόμη όμως δεν έχει καταφέρει να βρει ισορροπία στην ομάδα του αυτή ο Ποτσετίνο, μια ομάδα η οποία είναι εμφανώς πως βρίσκεται σε... είναι εμφανές πως βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Η Arsenal εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία στο derby της City με τη Liverpool και με το 1-0 κόντρα στην Bradford με γκολ του Havertz, μάλιστα σημαντικό γιατί δεν είχε ξεκινήσει καλά ο Γερμανός. Μπορεί να πάρει ψυχολογία από εκεί. Ανέβηκε στην κορυφή. Το Tottenham Aston Villa ήταν φοβερό παιχνίδι. Νίκησε 1-2 η Aston Villa. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα για την Tottenham, μια ομάδα η οποία ήταν αίτητη τις πρώτες 10 αγωνιστικές και ήταν στην κορυφή. Με αποτέλεσμα όλοι να μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για το ποδόσφαιρο που παρουσιάζει η ομάδα του Postecoglou. Ανακηρύχθηκε και καλύτερος προπονητής ο Postecoglou για Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Αλλά η Tottenham είναι μια ακόμη ομάδα από τις πολλές που έχει χτυπηθεί από τραυματισμούς φέτος. Και ειδικά η απουσία του Μάντισον είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο καλύτερος playmaker στην Premier League στο ξεκίνημα. Νομίζω ότι τον χάνει η Tottenham μέχρι το τέλος του 23. Είναι ένα πλήγμα. Έχει και άλλους τραυματισμούς η Tottenham, όπως ο Van de Ven για παράδειγμα, ο Ριτσάρλισον. Αλλά η απουσία του Μάντισον είναι αυτή που την έχει πλήξει περισσότερο. Και φυσικά η Aston Villa είναι μια εξαιρετική ομάδα, με τον Unai Emery να έχει κάνει απίστευτη δουλειά σε αυτόν τον ένα χρόνο που βρίσκεται στην τεχνική της ηγεσία. Και αυτό το δείχνουν και τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Η Villa, είτε το πιστεύει είτε δεν το πιστεύει κάποιος, είναι στην τετράδα μέσα και στο μείον 2 από την πρώτη θέση. Και υπήρχε και η νίκη της United στο Goodison Park κόντρα στην Everton 0-3. Όχι τόσο εύκολα όσο δείχνει το τελικό σκορ. Δυσκολεύτηκε η United, δέχθηκε αρκετές τελικές από την Everton. Ο Νάνα κράτησε το απαραβίαστο United, έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Premier που κρατάει το 0 σε 500 παιχνίδια, το 0 στην αιστεία της. Απέναντι σε μια Everton η οποία δεν βρίσκεται σε καλύτερο φεγγάρι, ο λόγος είναι η αφαίρεση 10 βαθμών που της επέβαλε η Premier League για παρατυπίες όσον αφορά μεταγραφές παρελθόντων ετών, και ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση ότι γιατί να την πληρώνουν μόνο αυτές οι ομάδες και όχι για παράδειγμα η City, για την οποία υπάρχουν αποδεδειγμένες παραβάσεις και είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν κυρώσεις και για ομάδες όπως η City και η Chelsea, που έχουν βέβαια πιο ισχυρές πλάτες, το καταλαβαίνει κανένας αυτό. Το θέμα μας όμως σε αυτό το παιχνίδι ήταν αυτό. Το θέμα ήταν το εκπληκτικό γκολ του Αλεχάνδρο Γκαρνάτσο στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, μόλις το τρίτο λεπτό, το οποίο μπορεί να είμαστε ακόμα στο Νοέμβριο, αλλά πραγματικά βάζει υποψηφιότητα για το καλύτερο γκολ τη σεζόν, νομίζω, σε όλη την Ευρώπη. Σίγουρα υποψηφιότητα για βραβείο Πούσκας, βραβείο κορυφαίου γκολ δηλαδή της σεζόν. Ένα φοβερό ανάποδο ψαλίδι. Θύμισε το φοβερό γκολ του Γουέιν Ρούνεϊ σε ένα ντέρμπι Μάντσεστερ κόντρα στην City, με θυμάμαι της United, τον Ρούνι φυσικά, ένα 2-1 της United τη σεζόν 2010-2011. Θύμισε και το ψαλιδάκι του Ρονάλντο στο παιχνίδι με τη Juventus το 2018, με θυμάμαι της Real ο Πορτογάλος κόντρα στη Juventus σε παιχνίδι για τα πρώιμη τελικά του Champions League τότε. Πραγματικά ένα απίστευτο γκολ, όποιος δεν το έχει δει αξίζει να το αναζητήσει στο διαδίκτυο για να το δει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να πούμε ότι είχαμε ντέρμπι και στην Ιταλία, ντέρμπι την Ιταλία, Juventus Inter. Θα το θυμόμαστε για όσα έγιναν στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν έγινε απολύτως τίποτα, άξιο αναφοράς δηλαδή. Βρήκε ένα γκολ η Juventus με τον Βλάχοβιτς, συνεργασία του Κιέζα με τον Βλάχοβιτς. Το 27 σκόραρε ο Σέρβος το 5ο του γκολ στο πρωτάθλημα για να βάλει τη Juventus μπροστά. Ήταν πολύ σημαντικό μάτς γιατί δύο βαθμοί χώριζαν τις δύο ομάδες. Η Juventus με νίκη ανέβαινε στην κορυφή, μόνη πρώτη.
Αλλά η Ίντερ απάντησε στον γκολ του Βλάχοβιτς με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στο 33, τον πρώτο της σκόρερ και πρώτο σκόρερ της Σεριά. Και έτσι κράτησε μέχρι τέλους την ισοπαλία που την διατηρεί στην κορυφή. Νίκη και για τη Μίλαν με ένα 0 κόντρα στη Φιωρίντα με γκολ του Ερναντέζ. Ένα παιχνίδι όπου έκανε ντεμπούτο 15χρονος Καμάρντα και έγινε ο νεότερος παίκτης που ντεμπουτάρει σε παιχνίδι Ιταλικού πρωταθλήματος. Σημαντικό διπλό για την Νάπολη που είχε αλλάξει προπονητή, μην το ξεχνάμε, στην έδρα της Αταλάντα κιόλας με γκολ τον Κβαρατσχέλια και Ελμάς. Έχει προπονητή τον Βάλτερ Ματσάρι που ήταν στην αρχή της περασμένης δεκαετίας στον πάγκο της Νάπολη. Τότε που είχε η ομάδα παίχτες όπως ο Λαβέτσι, ο Καβάνι, ο Χάμσικ. Η Λάτσιο έχασε από τη Σαλερνιτάνα με 2-1. Η Ρώμα νίκησε με 3-1 με το συνηθισμένο της τρόπο, με γκολ δηλαδή προς το φινάλε των παιχνιδιών. Ήταν 1-1 το παιχνίδι με την Ουντινέζα και εκεί μίλησε ο Ντιμπάλα στο 81 και ο Ελσαράουι στο 90 για το τελικό 3-1. Στην Ισπανία η Μπαρτσελώνα, που είπαμε και νωρίτερα ότι δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση, στραβοπάτησε στο Βαγέκα, στην έδρα της Ράγιο Βαγεκάνο, έμεινε στο 1-1 με τους Μαδριλένους και χρειάστηκε ένα αυτογκόλ του Λεζέν στο 82 για να σώσει και το βαθμό η καταλανική ομάδα. Η Ρεάλ από την άλλη πέρασε με 3-0 από την έδρα της Κάντιθ με 2 γκολ του Ροντρίγκο και ένα ακόμη του Μπέλιχαμ και εδώ αξίζει να σταθούμε. Ο Ροντρίγκο, που μάλιστα δεν ήταν και 100% έτοιμος, κάνει ένα φανταστικό Νοέμβριο με τη φανέλα της Ρεάλ, από εκεί που είχε βάλει ένα γκολ μόνο στην πρεμιέρα και στη συνέχεια δεν μπορούσε να σκοράρει, είχε περάσει μια μακρά περίοδο αφλογιστίας. Πλέον έχει βρει φοβερό ρυθμό και δεν, ευτυχώς για τη Ρεάλ, γιατί δεν υπάρχει άλλη επιλογή μετά και τον σοβαρό τραυματισμό του Βινίσιους, ο οποίος θα επιστρέψει κάπου στις αρχές του Φλεβάρι. Η Real δεν έχει πολυτέλεια να χάσει άλλους παίχτες και θα πρέπει να βγει κάποιος μπροστά επιθετικά, καθώς δεν υπάρχει center for καθαρό με εκτός από τον Χωσέλου. Αλλά πραγματικά ο Ροντρίγκο είναι σε πολύ καλή φόρμα. Από τη στιγμή που ανανέωσε ουσιαστικά με την Real, που έγινε γνωστή ανανέωση συμβολίου του μέχρι το 2028, έχει goal και assist κόντρα στην Μπράγκα στο Champions League, έχει 2 goal και 2 assist στο 5-1 με την Βαλένθια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα λίγο πριν τη διακοπή και τώρα 2 γκολ και 1 assist γιατί έφτιαξε και τον γκολ για τον Μπέλιχαμ στο μάτς με την Κάντιθ. Επομένως, 5 γκολ και 4 assist στα 3 τελευταία μάτς της Ρεάλ για τον Ροντρίγκο και μάλιστα και τα γκολ με την Κάντιθ θα είναι απίστευτα γκολ σε εκτέλεση, ατομική προσπάθεια φοβερή, κουβάλισε την μπάλα, δεν μπόρεσε η άμυνα να το σταματήσει με τίποτα. Βέβαια θα μου πείτε άλλη δυναμικότητα στα μάτς με την Κάντιθ και άλλο ένα μάτς πολύ σοβαρό από αυτά που θα έρθουν για την Real, για παράδειγμα Champions League, αλλά έχει αυτό το ξεχωριστή του σημασία. Και φυσικά, τι άλλο να πει κανείς για τον Μπέλιχαμ, ο οποίος ξεπέρασε και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, γιατί πλέον έχει το καλύτερο ξεκίνημα με τη φανέλα της Real στα πρώτα 15 μάτς σεζόν. Ο Ρονάλντο στα πρώτα 15 μάτς με τη Real το 2009 είχε 13 τέρματα, ο Μπέλιχαμ πλέον έχει 14, γιατί σκόραρε ξανά, είναι ο πρώτος σκόρερ στην Ισπανία με 10 γκολ. Έχει και 3 assist στη σεζόν, έχει και 3 goal στο Champions League, γι' αυτό ο λογαριασμός του είναι στα 14 μέχρι στιγμής. Τι άλλο θα κάνει πραγματικά ο Άγγλος, ο οποίος δεν είναι καν επιθετικός και όμως είναι ο παίχτης που κουβαλά την Real στο σκοράρισμα. Μια Real η οποία μετά από αυτή τη νίκη ανέβηκε μόνη πρώτη, προς το παρόν όμως, γιατί υπάρχει πάντα η μεγάλη έκπληξη της σεζόν, η Ζιρόνα. Να δούμε τι θα κάνει στην έδρα της με την Bilbao απόψε, σε ένα παιχνίδι που ξεκινάει τώρα στις 10. Αν η Ζιρόνα νικήσει την Μπιλμπάο, ανεβαίνει ξανά στην κορυφή η καταλανική ομάδα. Στη Γερμανία η Leverkusen δεν καταλαβαίνει τίποτα. Η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη συνέχισε με νίκη. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι έχει μόνο νίκες στην Ευρώπη. Έχει 11 νίκες σε 12 μάτς στην Bundesliga και μια ισοπαλία και αυτό σε μάτς με την Bayern στο Μόναχο. Έχει νίκη και στο κύπελο. Έχει σκοράρει 62 γκολ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, όλες τις οργανώσεις και είμαστε ακόμα στο Νοέμβριο. Είναι φυσικά στην κορυφή της Bundesliga, ανοίξε 3-0 στην έδρα της Werder. Η Bayern την ακολουθεί στο μείον 2, φυσικά, ανοίξε στην έδρα της Κολονίας, συνεχόμενες νίκες για την Bayern τώρα στην Bundesliga, με γκολ πιανού άλλου του Kane, που είμαστε στο Νοέμβριο και έχει φτάσει τα 18 γκολ ήδη στην Γερμανία, όταν ο πρώτος σκόρερ ή πρώτη σκόρερ μάλιστα στην Bundesliga πέρσι σε όλη τη σεζόν είχαν 16, ο Nkunku μαζί με τον Φίλκρουγκ που πήγε τώρα στην Dortmund από τη Werder. Και η Stuttgart νίκησε πάντως
με 1-2 στην έδρα της, της Eintracht, της αντιπάλου του ΠΑΟΚ. Και να πούμε πως η Stuttgart έχει τον δεύτερο σκόρερ της κατηγορίας, τον Γκυρασί, που έχει μείνει στα 17, δεν σκόραρε σε αυτό, στα 15 με συγχωρείτε, δεν σκόραρε σε, αυτό το, σε αυτή την αγωνιστική. Αλλά το φοβερό για τη Leverkusen είναι, τα έχουμε ξαναπεί βέβαια πολλές φορές, η δουλειά που κάνει ο Τσάμπι Αλόνσο πραγματικά στην ομάδα, ο τρόπος παιχνιδιού της, και αξίζει να σταθούμε ιδιαίτερα στο δίδυμο των fullback, τον Γκριμάλντο από αριστερά και τον Φρίμπονγκ από δεξιά, οι οποίοι έχουν απίστευτους αριθμούς επιθετικών. Ο Γκριμάλντο έχει 9 γκολ και 6 assist σε όλες τις διοργανώσεις και είναι αριστερό back, αριστερό fullback. Ένας παίκτης ο οποίος είναι 27 χρονών και μόλις τώρα σε αυτή τη διακοπή του Νοεμβρίου, κλήθηκε στην εθνική της χώρας του, της Ισπανίας, και δεν έχει αγωνιστεί στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Από την Μπενφίκα, στην Μπενφίκα έκανε όνομα, προέρχεται από τις Ακαδημίες Μπαρτσελώνα. Και ο Φρίμπονγκ είναι δεξιός fullback και έχει 5 γκολ και 7 assist σε όλες τις διοργανώσεις. Απίστευτα νούμερα. Όταν έχεις τέτοια νούμερα από τους πλάγιους σου back, καταλαβαίνετε ότι μπορούν να βρεθούν άπειρες λύσεις στη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Και στη Γαλλία είναι πρώτη η Paris Saint-Germain, η οποία νίκησε με 5-2 την Μονακό σε ένα πολύ χορταστικό παιχνίδι το βράδυ της Παρασκευής στο Parc des Princes. Μονακό έχει μείνει 6 βαθμούς πίσω από την κορυφή πλέον, αλλά πάντα την ακολουθεί η Nice, την Paris, η μοναδική ομάδα στο γαλλικό πρωτάθλημα η οποία δεν έχει ήττα μέχρι στιγμής. Η Nice η οποία νίκησε την Toulouse με 1-0 με γκολ του Μόφι. Φοβερή δουλειά και εκεί από τον προπονητή τον Φαριόλη τον Ιταλό για την ομάδα της Νίκαιας, που για την ώρα τουλάχιστον ακολουθεί την Paris Saint-Germain. Λοιπόν, κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε. Να πούμε πάντως όσον αφορά το μπάσκετ πως είχαμε μια σημαντική είδηση σήμερα για την εθνική ομάδα. Αυτή τη στιγμή καταρχάς να πούμε πως παίζει ο Ολυμπιακός με το Περιστέρι. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται και ο Ολυμπιακός νικά 87-74. Να πούμε πως είχαμε μια σημαντική είδηση αφού έγινε γνωστό πως θα φιλοξενήσουμε στις αρχές Ιουλίου το προολυμπιακό τουρνουά για να δούμε εάν θα αγωνιστούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού αργότερα εκείνο το μήνα. Και έγινε γνωστή και η αντίπαλη της Εθνικής σήμερα. Θα γίνουν τα παιχνίδια στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας όπως είπαμε, και η Εθνική κληρώθηκε στον ίδιο όμιλο με την Δομινικανή Δημοκρατία, τον Καρλ Άντονι Τάουνς, του Αλ Χόρφορντ, του Κρις Ντουάρτε, αστέρων της εθνικής αυτής, με την Αίγυπτο, ενώ στον άλλο όμιλο θα παίξουν η Σλοβενία, του Λούκα Ντόνσιτς, η Νέα Ζηλανδία και η Κροατία, που έχει αυτοί σημαντικούς παίκτες όπως ο Χεζόνι, όπως ο Μπογδάνοβιτς, ο Σάριτς. Και να πούμε πως οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται στα ημιτελικά. Ο πρώτος του ενός ομίλου αντιμετωπίζει το δεύτερο του άλλου και οι νικητές θα παλέψουν στον τελικό της 7ης Ιουλίου, από 2 μέχρι 7 Ιουλίου γίνεται το τουρνουά αυτό. Και ο νικητής θα πάρει ένα εισιτήριο για το Ολυμπιακό τουρνουά. Με λίγα λόγια, είναι δύσκολο το μονοπάτι της εθνικής μας, γιατί θα πρέπει, αν περάσουμε από τον όμιλο που το λογικό είναι να περάσουμε, να παίξουμε με μία λογικά εκ των Σλοβενία ή Κροατία στον ημιτελικό και στη συνέχεια στον τελικό μάλλον θα βρούμε ξανά μια από αυτές τις δύο ομάδες αν επιβεβαιωθούν τα φαβορί. Θα δούμε βέβαια μέχρι τότε. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Θα δούμε ποια είναι τα δεδομένα που θα έχουν διαμορφωθεί. Λοιπόν, κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας για απόψε, για αυτή την εβδομάδα. Ανδρέας Λεκάκης ήταν εδώ στα μικρόφωνα του NSTV, του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού της Νέας Σμύρνης. Τελευταία εκπομπή για τον Νοέμβριο, τα ξαναλέμε πάλι την επόμενη εβδομάδα, αρχές πλέον του Δεκέμβρη, όπου είπαμε θα έχουμε πολύ περισσότερο υλικό να συζητήσουμε για την ευρωπαϊκή μοίρα των ελληνικών ομάδων στις διοργανώσεις που συμμετέχουν. Θα μιλήσουμε και για τα παιχνίδια που θα έχουν προκύψει στο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Γενικότερα θα πούμε πολλά όσον αφορά ποδόσφαιρο, μπάσκετ και γενικότερα για την αθλητική επικαιρότητα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Τα ξαναλέμε σε μια εβδομάδα. Γεια σας.